στόχος. Στόχος πάντα είναι η νίκη. Συγκεκριμένα θέλουμε να κερδίσουμε τουλάχιστον τους 3 από τους 5 αγώνες για να μπορέσουμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο και καταρχάς να κρατήσουμε στην κατηγορία. Όσον αφορά την κατάσταση της ομάδας, μόλις χθες το απόγευμα ενσωματώθηκαν όλοι οι παίκτες, ήρθε ο Μάρκος από το Ζάκρεπ. Τα υπόλοιπα παιδιά είμαστε από την Δευτέρα εδώ. Το γήπεδο είναι καλό, σε πολύ καλή κατάσταση, όπως ήταν και την περασμένη φορά. Αρχίσαν να συνεχίζουν οι παίκτες στο γήπεδο. Ο Μάρκος έπαιζε ήδη σε κλειστό γήπεδο, οπότε δεν υπάρχει, δεν υπήρχε πρόβλημα για τον Μάρκο να συνεχίσει το κλειστό γήπεδο. Έχουμε ακόμα 2 μέρες μπροστά μας. Πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε όσο πιο καλά μπορούμε για να επιτευχθεί ο στόχος. Εγώ παρόν έρθει η ομάδα. Εντάξει, και για μένα είναι μεγάλη τιμή να αντιπροσωπεύω τη χώρα μου. Πάντα θα είμαι εδώ. Νιώθω πάρα πολύ καλά. Η χρονιά μου ως τώρα είναι καλή. Έπαιξα 13-14 παιχνίδια, κέρδισα τα 9, ή 10, ναι, τα 10. Νιώθω καλά, θέλω να καλωσορίσω τον Χρήστο Χατζηγεωργίου που είναι καινούργιο στην ομάδα. Ο Σέργη πρώτη φορά μου δεσμό μαζί, απλά ξέρω ότι και οι δύο είχαν καλά αποτελέσματα στο εξωτερικό τον τελευταίο καιρό. Και με τον Ράρες θα παλέψουμε σίγουρα για το διπλό και εγώ θα προσπαθήσω να κάνω την πορεία στα μονά να ελπίσω. Συγκεκριμένα, νούμε ότι το δικό σου ρέκορ στους αγώνες του Γκέντον Ντέιβις είναι συναρπαστικό, ίσως ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτό το θετικό ορόσημο την Παρασκευή. Τι νομίζετε για αυτή τη συνάντηση? Όπως είπατε και εσείς, το νούμερο 1 του Μαρόκου δεν θα είναι εδώ. Πιστεύω όλα τα παιχνίδια μπορούμε να τα κερδίσουμε. Πιστεύω εγώ θα προσπαθήσω να κερδίσω τα 2 τα μονά. Το διπλό πάντα είναι το πιο καθοριστικό, αλλά πιστεύω ότι ένας από τους 2 εδώ θα παίξει την Παρασκευή, θα παίξει να παλέψει. Γιατί αν παίξουν το τένις που ξέρω, πιστεύω ότι μπορούμε να να μπορώ σύντομα να δω να αξιοποιήσω, να παίξω το τένις που ξέρω και δεν ξέρω ότι είναι σε μια ομάδα για κάποιο λόγο. Πολλά δεν μπορώ. Σερβίς. Τρίτη συνάντηση σε αυτήν την ομάδα. Τα θυμάμαι καλά, σίγουρα και στις 2 προηγούμενες συναντήσεις έδειξες όχι τον καλύτερο σου αυτό, αλλά έδειξες ότι μπορεί να σταθείς στο γήπεδο καλούς αγώνες του Γκέντον Ντέιβις με πάρα πολύ αξιοπρέπεια και διεκδικώντας ακόμα και την νίκη. Σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις, έδειξες ότι μπορεί να παλέψεις στους αγώνες του Γκέντον Ντέιβις. Δικό σου προγνωστικό για την επόμενη εβδομάδα? Εντάξει, σίγουρα να προσπαθήσω να δείξω τον γύρο αυτό με τις προηγούμενες φορές. Προσπαθήσω να απαντήσω. Το Βουλγέρα από το Μέιν. Hope to repeat here. We did it was my first match. It was good, I don't know. It's pumped up. The crowd, the others were very good. It was different. Different than playing locker.